ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα που κάναμε για τη συνέντευξη ΚΕΠΟ, που είναι με αφορμή και τη συνάντηση αντιπροσωπείας στη Σαλόνα Γορτών με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα 11 η ώρα στο Μαξίμου στην Αθήνα, αλλά και για το συνεδρίο που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαρτίου, την ερχόμενη Κυριακή, στις 12 η ώρα στο χώρο της Θυσίας, στο Μνημείο των Πολύγων, εκεί στο Κιλελέα. Εμείς θέλουμε να συνδυάσουμε και τα δύο αυτά γεγονότα για να πούμε ότι οι κινητοποιήσεις μας συνεχίζονται. Μπορεί να μην υπάρχουν τα μπλόκα, άλλαξε η μορφή, όμως δεν σταμάτησε ο αγώνας μας και οι κινητοποιήσεις μας και για τη διεκδίκηση των ετοιμάτων που έχουμε πανελλαδικά που βάλαμε και αναδείξαμε μέσα στα μπλόκα, αλλά και ιδιαίτερα τώρα με τις τεράστιες πλημμύρες και καταστροφές που έχει υποσχεθεί η Θεσσαλία, που 6 μήνες μετά από αυτές τις καταστροφές, πολύ λίγα πράγματα έχουν λυθεί, έχουν προχωρήσει και είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι και για το σήμερα αλλά και για το αύριο, γιατί οι συνέπειες της καταστροφής αυτής που έχουμε υποστεί στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Θεσσαλίας, οι συνέπειες θα φανούν καλημέρα σε όλους από τώρα και τα επόμενα χρόνια.